Φίλες, φίλοι, καλημέρα. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή, για λόγους ευνοητούς δεν θα αναφέρουμε πού. Είμαστε μπροστά σε έναν κινητήρα αεροσκάφου Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου εδώ, σε αυτή την περιοχή, Στούκας είναι το αεροσκάφος, όπου εδώ, σε αυτή την περιοχή, το 42-45 γινόταν εκπαιδευτικές βολές. Παρακαλώ με ομοιώματα, συμμετένιες οβίδες. Τώρα, αυτός ο κινητήρας, όπως σας έχω πει, είναι ένα ιστορικό έκθεμα. Θα πρέπει να βρεθεί στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας. Εμείς θα κινηθούμε άμεσα με κάποιες ενέργειες, όσο πιο σύντομα γίνεται, ούτως ώστε να φύγει από εδώ πέρα, να βρεθεί στο Πολεμικό Μουσείο και να μείνει ως έκθεμα. Εάν ο χρόνος παραταθεί, τότε αυτός ο κινητήρας δεν θα βρεθεί στο Πολεμικό Μουσείο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα βρεθεί σε κάποια μάντρα. Κητήριο. Ή χιτήριο που θα γίνουν κουταλάκια και κατσαρόλια. Παρακαλούμε η πολεμική αεροπορία να κάνει άμεσες ενέργειες, θα το φροντίσουμε και εμείς ή οι δημοτικές αρχές, να φύγει το συντομότερο από εδώ. Θα παρακαλέσω θερμά, εγώ προσωπικά σαν Χρήστος Βασιλιάδης, να μην αναφέρουμε από εδώ και πέρα πού βρίσκεται αυτός ο κινητήρας. Όσο έχει αναφερθεί, έχει αναφερθεί. Δεν χρειάζεται να το διατυμπανίζουμε περισσότερο, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε και την περίπτωση το να πάρθει από εδώ από κάποιους επιτήλιους για να πουληθεί. Θα σας πω λίγο το ιστορικό πώς ξεκίνησε η ανέβρεση αυτού του κινητήρα. Πληροφορήθηκα από τον συνάδελφο Χρήστο Ευσταθίου, ενός 11 η ώρα στο τηλέφωνο μου. Με ενημέρωσε ότι βρίσκεται κάπου στην περιοχή ένας κινητήρας αεροσκάφου. Θα θέλαμε να έρθουμε εκεί το βράδυ, αλλά δεν γινόταν. Οπότε με το πρώτο ξημέρωμα και λίγο αργότερα ήρθαμε εδώ πέρα και βρεθήκαμε μπροστά σε αυτό το στοιχείο. Το κινητήρα του Στούκα. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Κρητικό. Είναι ο άνθρωπος που βρήκε τον κινητήρα του αεροσκάφους, έτσι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κύριε Κρητικέ, πέστε μας λίγο. Πότε περίπου το βρήκατε το κινητήρα? Πόσο τώρα έχει δύο μήνες. Δύο μήνες κοντά. Μπορεί και είναι παραπάνω. Μάλιστα. Εκεί έριχνα τα δίχτυα. Ναι. Τελείωσα τα δίχτυα, έριξα το σίδερο για να περιμένω να σκόσω τα δίχτυα. Μάλιστα. Σκάλωσε από το σίδερο. Τώρα έβαγα το πάρω από το σίδερο, δεν ανέβαινε. Τώρα δεν θα πίσω λίγο το καί, το πήρα σβάρνο και το βγαλάω. Μάλιστα. Λέω, δεν ήξερα όμως τι ήταν. Εσείς πώς καταλάβατε ότι είναι από αεροπλάνο, υπάρχουν και άλλα κομμάτια μέσα στο... Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν τα κομμάτια, τα φτερά, τα αυτά που μου έσπασαν όλα. Έβγαλαν κι άλλα κομμάτια. Εδώ από ό,τι έχουμε ενημερωθεί ήταν πεδίο βολής των Γερμανών. Το πεδίο βολής ήταν εδώ γυαλό. Πιο ανοιχτά. Μάλιστα. Έχει άλλο αεροπλάνο από εμένα. Το έχετε εντοπίσει εσείς δηλαδή? Ναι, ναι. Εκεί που το έπιασα εγώ είναι άλλο αεροπλάνο. Είναι πολλά δηλαδή. Έχει ένα μέρος. Εδώ άμα πας και λυπήξεις, έχει ένα σπερό και είναι καρφωμένο εις όχι. Ρηχά εννοούμε σε μικρό βάθος. 4-5 μέτρα. Μάλιστα. Οριές δηλαδή. Από τότε που το βγάλατε, εδώ και δύο μήνες ας πούμε περίπου, ήρθαν άνθρωποι να τον πάρουν, να ενδιαφέρουν. Οι καθημέλιοι ήρθαν να τον πάρουν. Μάλιστα. Απλώς εγώ ειδοποίησα το λιμεναρχείο. Έχετε ειδοποιήσει το λιμεναρχείο για να... Ναι, το έβγαλα φωτογραφία, το έστειλα κάτω στο κεντρικό του λιμεναρχείου. Και είπα να αντικαλύψω τη μηχανή. Ναι. Για να ειδοποιήσουν την αεροπορία και να ειδοποιήσουν για να μην την πάρουν. Μάλιστα. Ξαναπήρα το λιμεναρχείο εγώ την κάνω και με είπαν ότι θα την πάρω Δήμος.
Μάλιστα. Από τον Δήμο στην Πάρα. Πόσο καιρό πέρασε περίπου από τότε? Καμιά 15 μέρες, 20. Γιατί χάλασε ο καιρός μετά. Είναι ο Βαρδάιος αυτής της χρονιάς και δεν ήρθα λίγο. Κατάλαβα. Ειδοποίησε ότι μεταξύ μου φαίνεται και ο Δήμο για να την πάρει. Τώρα εκεί πέρα δεν την πήγαινε. Ωραία. Ωραία κύριε Κρητική, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.